Στο χέρι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι πλέον η υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης στο λιμάνι της Αμαλιάπολης στον Αλμυρό που σχεδιάζει επιχειρηματικός όμιλος. Στα 500 εκατομμύρια φτάνει το ύψος της επένδυσης, οι περιβαλλοντικοί όροι της οποίας εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Πάνω από 200 θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων βιομηχανικού χαρακτήρα στο λιμάνι της Αμαλιάπολης. Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της Σούρπης έχουν συγκεντρώσει πάνω από 500 υπογραφές υπέρ της εν λόγω επένδυσης. Τεράστια επένδυση, μακάρι να γίνει. Οι όροι περιβαλλοντικοί που πληρούνται. Εμείς δίνουμε γνώμη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, μεγάλη επένδυση στη χώρα, όχι στη Μαγνησία. Σε μια εποχή που ζητούμενο είναι η αμεσότητα και άμεσα χρήματα να πέσουν στην αγορά της Μαγνησίας και της Ελλάδος. Πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από 1,5 περίπου χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού είχε απορρίψει την πρόταση του επενδυτή εκφράζοντας επιφυλάξεις για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενιαίας λιμενικής υποδομής στην περιοχή της Αμαλιάπολης, όπου ήδη δραστηριοποιούνται 4 ιδιωτικά λιμάνια. Με λογική, αν σκεφτεί κανείς, δεν πρέπει να είναι κανείς αντίθετος στη στιγμή που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι περιβαλλοντικές, αλλά ταυτόχρονα εμείς βάλαμε και άλλους 15 αναπατώ με επιπλέον όρους για να ικανοποιήσουμε και κάποια άλλα αιτήματα και επιθυμίες της περιοχής.